Ναι, ναι. Την φερόνιμον κλίσιν αληθεύουσαν έδειξας, της ασκητική σου αγώσι, Υιός γαρ ευλογίας τε θηλός αρχαιτυπών εγένου και κανόν της εκπόθου μη μου μένεις την συζωή και ομοφόνος κράζουσι κράζουσιν δόξα τα δεδοκότης ισχύ, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη βία σου, πάσιν 14 Μαρτίου Βενεδίκτου Οσίου, Αλεξάνδρου Μάρτυρος εν πίδνη, Οσίου Λαμψάκων. Ο Όσιος πατήριμον Βενέδικτος γεννήθηκε το 480 στην Νουρσία της Ιταλικής επαρχίας Ουμβρίας. Ασκήτευσε από την νεότητά του στις ερήμους, όπου το παράδειγμά του ήλκησε πολλούς μιμητές. Γι' αυτό ανέβηκε στο όρος Κάσιο της Καμπανίας. Εκεί έκτισε ένα μοναστήρι και συγκρότησε το τάγμα των μοναχών που από το όνομά του ονομάστηκαν Βενεδικτίνοι. Βενέδικτος σημαίνει ευλογημένος, δίνοντάς τους τους κανόνες και υπόδειγμα διαβιώσεως. Γι' αυτόν τον λόγο ονομάζεται καθηγητής και πρώτος των μοναχών της Δύσεως. Εκοιμήθη το έτος 543. Ο Άγιος Αλέξανδρος ο Ενπίδνη. Ο Άγιος αυτός στην αρχή βρισκόταν στο σκοτάδι της πλάνης. Αργότερα όμως έλαμψε σαν αστέρας πολύ φωτός με την καλή του ομολογία, διότι έκανε το έλεγχο στην πλάνη των ειδωλολατρών και καταπλήγωσε με τα λόγια του τον νοητό διάβολο. Οπότε οι πλανεμένοι οι δολολάτρε, μην μπορώντας να υποφέρουν το θάρρος και την δύναμη του Αγίου, προσπάθησαν να νικήσουν τη μεγαλοψυχία του με διάφορους τρόπους και κολακίες. Επειδή όμως δεν μπόρεσαν, τον αποκεφάλισαν. Ο Θεός όμως τον αντάμιψε με το ιαματικό χάρισμα, διότι το ιερό λείψανό του γιατρεύει κάθε ασθένεια εκείνων που προστρέχουν σε αυτό με πίστη ο Άγιος Ευσχήμων, ο ομολογητής επίσκοπος της Λαμσάκου. Έζησε στα χρόνια των ερετικών οικονομάχων. Παρόλο που οι βασιλικές διαταγές επέβαλαν αυστηρότατες ποινές, εναντίον αυτών που υπερασπίζονταν τις ιερές εικόνες, ο Άγιος Ευσχήμων εξετέλεσε το καθήκον του υπέρ αυτών με όλο του το θάρρος. Καταγγέλθηκε, εξορίστηκε και φυλακίστηκε αλλά υπέστη τον διωγμό με όλη τη χαρά που έφερε σε αυτόν η συνέστηση ότι μαχόταν για την Αγία Εκκλησία. Ο Σεπτός Επίσκοπος διακρίθηκε και για τα φιλανθρωπικά αισθήματά του. Οι φτωχοί ανακουφίζονταν πατρικότατα με τις πατρικές του φροντίδες και σε αυτήν ακόμα την εξορία του ευσεβείς επισκέπτες του του δόριζαν διάφορα χρηματικά ποσά που όλα τα διέθετε για τους άπορους. Υπήρξε λοιπόν επίσκοπος γνήσιος και αληθινός, ποιμένας φιλόστοργος και ηρωικός, και δίκαια η εκκλησία τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων της ομολογητών.